ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Η 8η μέρα» από τις εκδόσεις ΑΝΕΦ. Τι θα διαβάσει ο αναγνώστης σε αυτό το βιβλίο, Χριστίνα? Θα διαβάσει 15 ποίηματα τα οποία αφορούν κατοικίδια ζώα, συνηθισμένα αλλά και παράξενα, και τις περιπέτειές τους, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τους ανθρώπους. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για μια τέτοια ποιητική συλλογή? Ήτανε δύο οι καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το βιβλίο. Η πρώτη ήταν η προσπάθειά μου να βοηθήσω τα αδέσποτα ζώα. Δούλευα σε κάποιο καταφύγιο και βλέποντας την κατάσταση εκεί, μου δημιούργησε έτσι μια μεγάλη στεναχώρια. Συνειδητοποίησα ότι δεν μπορούσα να προσφέρω με εθελοντισμό, οπότε είπα να βρω κάποιο άλλο τρόπο να προσφέρω και προέκυψε το βιβλίο. Η δεύτερη αφορμή ήταν μια αγγελία που είδα στην εφημερίδα, η οποία ήταν για την πώληση πολύ παράξενων ζώων ως κατοικιδίων. Όπως φλαμέγκο, καγκουρό. Ήταν ένα ολοσέλιδο με διάφορα ζωάκια τα οποία δεν θα μπορούσαν καν να επιβιώσουν στην Κύπρο υπό κανονικές συνθήκες. Και θεώρησα ότι ήταν τόσο εξωφρενικό το ότι αυτά τα ζώα επιτρεπόταν να πολλούνται σε κόσμο για να τα έχει ως κατοικίδια, ώστε είπα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και ο τρόπος για να εκφράσεις τη συμπαράσταση αλλά και την αγανάκτησή σου ήταν αυτή η ποιητική συλλογή? Ναι, της οποίας τα έσοδα πάνε για την στήριξη του καταφυγίου ζώων Άργος. Η 8η μέρα, ο τίτλος της ποιητικής συλλογής. Πώς προέκυψε ο τίτλος? Ήταν μεγάλη διαδικασία να βρεθεί ο τίτλος. Περάσαμε από πολλές συμπληγάδες για να βρεθεί. Και τελικά, με βάση το τελευταίο ποίημα, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Θεός ήταν απόν, και εφόσον ο Θεός έκανε 7 μέρες να χτίσει αυτόν τον κόσμο και μας τον προσέφερε, αυτή είναι η 8η μέρα, στην οποία από εμάς εξαρτάται το τι θα απογίνει αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένας τίτλος που από τη μία έχει ένα μυστήριο, από την άλλη όμως είναι, μας γυρνάει τον καθρέφτη και περιμένει από εμάς μια απάντηση. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την διαδικασία του γραψίματος. Mm-hmm. Πώς ήταν για σένα αυτό το ταξίδι? Ήταν αρκετά αργή η διαδικασία. Πήρε περίπου 1,5 χρόνο να γραφτούν αυτά τα 15 ποίηματα. Ακριβώς γιατί έπρεπε για το κάθε ένα από αυτά τα ζώα να μπω σε μια συγκεκριμένη ψυχολογία και να προσπαθήσω από τη δική τους οπτική γωνία να καταλάβω πώς θα ένιωθαν αν ήταν σε μια κατάσταση αιχμαλωσίας. Έτσι, μπορώ να πω ότι απλώς τα ποίηματα τα έγραψα στο εξωτερικό, φεύγοντας από τις καταστάσεις που ζούσα εδώ καθημερινά, όπου είχα χρόνο έτσι να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι εικονογραφημένο το βιβλίο, θες να μιλήσουμε και γι' αυτό? Ευχαριστώ. Είναι εικονογραφημένο από την Ειρήνη Χριστούδη, η οποία μάλιστα έχει κάνει και το μεταπτυχιακό της στο θέμα των ζώων υπό αιχμαλωσία. Είναι συνάδελφος εδώ στο ΡΙΚ. Ναι, συνάδελφος εδώ στο ΡΙΚ. Ήταν άψογη η συνεργασία μας με την Ειρήνη και πιστεύω έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι η πρώτη σου ποιητική συλλογή αυτή? Όχι, είναι η τρίτη. Η πρώτη ήταν το 1998 με το «Καθώς ο κόσμος βουλιάζει». Ακολούθησε η συλλογή μετά από μια πανκύπρια βράβευση ποίησης. Το 2007 επίσης ήταν η συλλογή «Εφάλι», πάλι από τις εκδόσεις ΑΝΕΦ, η οποία πήγε καλά. Και αυτή είναι η τρίτη. Δεν διαβάζει ο κόσμος πολύ ποίηση στις μέρες μας. Ωστόσο, εσύ εξακολουθείς να επιμένεις στην ποίηση. Ναι. Θέλω λίγο τη σκέψη σου γύρω από αυτό. Νομίζω ότι έχει παρεξηγηθεί η ποίηση. Εγώ αυτό που επιδιώκω τουλάχιστον μέσα από τη δική μου ποίηση είναι μία απλότητα. Θα ήθελα μέσα από αυτό που γράφω να βγαίνει μία μεσότητα η οποία να χτυπά κατευθείαν στο κόκαλο. Αυτό θέλω με την ποίησή μου. Το κοινό πώς μπορεί να εξασφαλίσει την έκδοση αυτή? Η έκδοση διατίθεται στα μεγάλα βιβλιοπωλεία στη Λευκοσία, καθώς επίσης από τις εκδόσεις ΑΝΕΦ και κυρίως από το καταφύγιο Άργος, το οποίο έχουμε δοθεί τα πλήστα αντίτυπα για να τα πωλήσει κατευθείαν.